Μέσα και έξω από τη σχολική μονάδα όπου εντοπίστηκαν οι μιλιπόθυμες οι μαθήτριες, επικρατεί πανδαιμόνιο. Κινητή μονάδα από το χαμόγελο του παιδιού παραλαμβάνει τη δεύτερη μαθήτρια που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Παγνί για τις πρώτες βοήθειες. Δεν είμαι σίγουρος για τα ναρκωτικά, αλλά έχω κάτι που χλεβάζαν τα παιδιά. Δύο 14χρονες συμμαθήτριες εντοπίστηκαν στις τουαλέτες του γυμνασίου στο οποίο φοιτούν με τάσεις λιποθυμίας και σε κατάσταση σοκ, αφού όπως εξήγησαν αργότερα έκαναν χρήση νικοτίνης σε κρυσταλλική μορφή, την οποία έτριψαν στα ούλα τους όπως τους υπέδειξε συμμαθητής τους. Το πρωτοφανές περιστατικό προκαλεί σοκ στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Πήραν αυτά τα σκευάσματα από ό,τι φαίνεται και σταθήκαν αδιαθεσία μέσα στις τουαλέτες του σχολείου. Γενικά ανταποκρίθηκε άμεσα η σχολική κοινότητα, τα είδε ο σχολικός νοσοκόμος, ήρθε ασθενοφόρο γρήγορα. Στόχος τους, όπως είπαν, σε εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους που έσπευσαν έντρομοι στο σχολείο, ήταν να διακόψουν πιο εύκολα το κάπνισμα. Δεν ξέρω, τώρα θα ενημερωθώ και εγώ, θα πω. Η ουσία που φαίνεται να χρησιμοποίησαν ήταν πιθανότατα κρυσταλλική νικοτίνη σε στικάκια, η οποία διακινείται μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών είτε σε κάποια μινι μάρκετ και περίπτερα. Τον τρόπο με τον οποίο επιδρά στον οργανισμό η ουσία αυτή εξηγεί στην Κρήτη TV 23χρονη φοιτήτρια που σήμερα αναζήτησε για να αγοράσει ανάλογο σκεύασμα. Πώς το χρησιμοποιούνε? Το βάζει το κάτω από το χείλος για κάνα δεκάλεπτο. Και τι προκαλεί? Ζαλάδα, ειδικά μου δεν έχει καπνίσει. Για περιεκτικότητα σε νικοτίνη όμως που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες σε ενήλικο, πόσο μάλλον σε μικρά παιδιά, κάνουν λόγο οι ειδικοί. Αυτό φαίνεται να έχει αρκετά μεγάλη δόση νικοτίνης, η οποία είναι επιβλαβή σε ενήλικα, πόσο μάλλον όταν χρησιμοποιείται από παιδιά, όπως είναι τα παιδιά που ήταν τρίτης γυμνασίου, 14 ετών. Οι δύο μαθήτριες, νιώθοντας πως αρχίζουν να χάνουν τις αισθήσεις τους, έπαθαν σοκ και χρειάστηκε προσπάθεια από το νοσοκόμο του σχολείου για να διατηρήσουν τις αισθήσεις τους μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα. Υπό το φόβο, η κρυσταλλική ουσία που βρήκαν οι καθηγητές να ήταν ναρκωτικά. Η κατάσταση της υγείας των κοριτσιών δεν εμπνέει ανησυχία, όπως ενημερώθηκαν οι γονείς τους από το Παγνίο που μεταφέρθηκαν. Τόσο για τις πρώτες βοήθειες, όσο και για τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Η ουσία που χρησιμοποίησαν οι δύο ανήλικες δεν συμπεριλαμβάνεται στις εγκεκριμένες για την υποβοήθηση της προσπάθειας διακοπής του καπνίσματος. Είναι εθιστική και μη εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ, ενώ σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται σε ανηλίκους. Όλη αυτή τελευταία η μόδα και η χρήση καναβινοειδών και η χρήση του αθμισμού και... Θέλει κάποιο αυστηρότερο πλαίσιο, ώστε τα παιδιά να μην εκτίθενται σε τέτοιου είδους δοκιμές, οι οποίες σίγουρα οδηγούν και σε άλλες καταστάσεις. Με περιπολικό της Ελλάς μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο για να καταθέσει συμμαθητής των δύο κοριτσιών, ο οποίος τους πρότεινε την ουσία και τις προμήθευσε με τα δύο σακουλάκια. Βάλε το παιδί στο... Ο ασθενοφόρο το βάλαν στο 100. Εκεί μου κίνησε την περίεργα. Λέω, είναι δυνατόν τώρα να είναι το χαμόγελο του παιδιού και αντί να το βάλουν στο ασθενοφόρο, το βάλουν στο 100. Και έκανε εδώ πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή, έντρομοι γονείς μαθητών έσπευδαν ο ένας μετά τον άλλο να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολικό συγκρότημα όπου επικρατούσε αναστάτωση. Έπρεπε να χαθεί τα παιδιά. Εγώ το διάβασα στο ίντερνετ τώρα. Τι θα κάνουμε εδώ, αφήσουν τα παιδιά, κοιτάμε δηλαδή να κάνουμε μάθημα και να κοιτάξουμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Τους φορείς της εκπαίδευσης να μιλούν για την ανάγκη παρέμβασης και ενημέρωσης των μαθητών για τους κινδύνους που προκύπτουν από κάθε μορφή εξάρτησης.